της Μιλάτου μας φέρνει πάλι μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες επαιτίους της ιστορίας μας. Εκείνης του πριν 188 χρόνια ολοκαυτώματος του Σπηλαίου από τον Τούρκο κατακτητή που από το 1669 σταύρωνε και ευτέλιζε την Κρήτη. Βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε μνήμες ιερές γεγονότων σπουδαίων και μεγάλων που συνέβησαν σε αυτό το Σπήλαιο και σημάδεψαν όχι μόνο την κρητική, μα γενικότερα και την ελληνική ιστορία. Και πίσω από αυτά τα γεγονότα βρίσκονταν άνθρωποι μεγάλοι, ελεύθεροι μέσα στην εξωτερική σκλαβιά, γενναίοι και δυνατοί. Και για να θυμηθώ τον ποιητή, για τους μεγάλους, για τους ελεύθερους, για τους γενναίους, τους δυνατούς, αρμόζουν τα λόγια τα μεγάλα, τα ελεύθερα, τα γενναία, τα δυνατά. Φοβάμαι πως ο λόγος μου είναι φτωχός και δεν θα μπορέσει να σταθεί αντάξιός τους. Ας με συγχωρέσουν οι ιερές τους σκιές. Η περίοδος της Τουρκοκρατίας 1669-1898 είναι η πλέον οδυνηρή και η πλέον αιματηρή περίοδος της κρητικής, πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας. Το δουλεμπόριο και οι ανθρωποαγορές με αντικείμενο τους χριστιανούς, οι φόνοι, οι καταπιέσεις, η στιγμή απομίζηση από τους Τούρκους αγάδες, οι εξισλαμισμοί, οι πλήστες όσες παρανομίες ήταν το τίμημα που πλήρωναν οι κάτοικοι του νησιού μας. Τα πάντα στο έλεος των Τούρκων. Από την ώρα που πάτησαν οι Τούρκοι στην Κρήτη, η Κρήτη δεν είναι το άλλο ημί σφαγίων τρομερών, γράφει ο Κρητοβουλίδης στα απομνημονεύματά του. Ο ποιητής Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής με το παρακάτω επιγραμματικό δίστιχο περιγράφει τα δεινά των κρητικών. «Ω πεδομή των χριστιανών, ζωή τυραννισμένη, ή το πολλά καλύτερο να τον αποθαμένη». Η κήρυξη της Επανάστασης στην Κρήτη έγινε στις αρχές Απριλίου του 1821, μόλις μαθεύτηκε η Επανάσταση της Υπηρωτικής Ελλάδας. Παρά την έλλειψη όπλων και στρατιωτικής οργάνωσης, ο κρητικός λαός εξεγέρθηκε ως ένας άνθρωπος, μόνο με την ηρωική και απεγνωσμένη κραυγή «Ελευθερία ή θάνατος». Τέτοια ήταν η ορμή του, ώστε ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Δεύτερος ζήτησε τη βοήθεια του Πασά της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλι για να καταπνίξει την Επανάσταση. Στα τέλη Μαΐου του 1822, ο Χασάν Πασάς με 12.000 άνδρες αποβιβάστηκε στη Σούδα. Αφού δεν μπόρεσε να καταστήλει την Επανάσταση στα δυτικά, έσπευσε τα ανατολικά για να προλάβει την επέκτασή της. Στο πέρασμά του καταστρέφει τα πάντα. Στη συνέχεια εισβάλλει στο οροπέδιο και μετά από δύο αποτυχημένες επιθέσεις στρέφεται προς την επαρχία Βιάννου, όπου και πάλι αποκρούεται και αναγκάζεται να επιστρέψει στη Χερσόνησο. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1823 ξεκίνησε για την Ιερά Πέτρα με ενισχυμένο το στρατό του σφάζων, λιλατών και καταστρέφων. Μετά 12ήμερο παραμονή ξεκίνησε με όλο το στρατό κατά της επαρχίας Μεραμπέλου. Οι αρχηγοί των επαναστατών οχυρώθηκαν στην Κριτσά με 3.000 περίπου επαναστάτες. Η μάχη της Κριτσάς, μία από τις σπουδαιότερες μάχες, κράτησε 2 ημέρες. Οι επαναστάτες πέτυχαν περίλαμπρη νίκη, αλλά εγκατέλειψαν την Κριτσά λόγω έλλειψης πολεμοφοδίων. Τότε ο Χασάν Πασάς πυρπόλησε το χωριό. Μέσω του καθαρού ανεβαίνει ξανά στο οροπέδιο, χωρίς να συναντήσει αντίσταση, εκμαλωτίζοντας τους κατοίκους και καίοντας τα χωριά. Ο Χασάν, μετά το ξεφεμέλιωμα της Κριτσάς, το πάτημα του Λασιθίου, τη λύση της πολιορκίας της Πίνα Λόγκα, καταστρέφει την Ελούντα, καίει τις δοργές, τις λίμνες, τη χριστιανική συνοικία του Κουμεριάκου, τις Βρύσες και προχωρεί προς το καινούριο χωριό. Στο μεταξύ φόβος και τρόμος έχει καταλάβει τον πληθυσμό μπροστά στον επερχόμενο κίνδυνο. Στις αρχές του Φεβρουαρίου, οι πιο σεβάσμοι και λογικότεροι άνθρωποι με τους καπεταναίους αποφασίζουν να κλειστούν τα γυναικόπαιδα του καινούριου χωριού, της Βουλισμένης, της Λατσίδας, της Μιλάτου και των άλλων γειτονικών χωριών στο μεγάλο Σπήλαιο, το Σπήλαιο της Μιλάτου.